932, σελίς 932, είναι από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, Κάπα Δέλτα κεφάλαιο και 13 εδάφιο. Σελίς λοιπόν 932, 24 κεφάλαιο, Κάπα Δέλτα κεφάλαιο και 13 εδάφιο. Και ειδού δύο εξ αυτών επορεύοντο εν αυτή τη ημέρα, εις κόμην ονομαζομένην Εμαούς, απέχουσα εξήκοντα στάδια από Ιερουσαλήμ. Και αυτοί ομίλουν περοσαλήλους περί πάντων των συμβεβικότων τούτων. Και ενώ ομίλουν και συνδιελέγοντο, πλησιάσας και αυτός ο Ιησούς επορεύεται με ταυτόν. Αλλά οι οφθαλμοί αυτών εκρατούντο για να μην γνωρίσω συν αυτόν. Είπε προς αυτούς, τι είναι συν οι λόγοι ούτι τους οποίους συνομιλείτε προς αλλήλους περιπατούντες και είστε σκύθροποι. Αποκριθείς δε ο Ιης, ονομαζόμενος Κλεόπας, είπε προς αυτόν, «Συ μόνος παρικείς εν Ιερουσαλήμ και δεν έμαθες τα γενόμενα εν αυτή εν τες ημέρες ταύτες?» Και είπε ο Κύριος προς αυτούς, «Πία, ιδέ είπον προς αυτόν, τα περί Ιησού του Ναζωραίου, ως της εστάθιαν ήρ προφήτης, δυνατός εν έργο και λόγο ενώπιον του Θεού και παντός του λαού, και πως παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς και οι άρχοντες ημώνης κατά δίκην θανάτου και εσταύρωσαν αυτόν. Εμείς δε ελπίζομεν ότι αυτό είναι ο μέλλον να λυτρώσει τον Ισραήλ. Αλλά και προς τούτη σπάση τρίτη μέρα είναι σήμερον αυτή αφού έγιναν ταύτα. Αλλά και γυναίκες τινές εξημών εξέπληξαν ημάς ήτινες υπήγον την αυγήν εις το μνημείον και μη ευρούσε το σώμα αυτού, ήλθον λέγουσε ότι είδον και οπτασίαν αγγέλων, ήτινες λέγουσιν ότι αυτός ζει. Και τινές των ημετέρων υπήγον εις το μνημείον και ευρωνούτο, καθώς και οι γυναίκες είπων, αυτόν όμως δεν είδον. Και αυτός είπε προς αυτούς, ο ανόητη και βραδύ στην καρδία, εις το να πιστεύετε εις πάντα όσα ελάλησαν οι προφήτε, δεν έπρεπε να πάθει ταύτα ο Χριστός και να εισέλθει στην δόξα αυτού? Και αρχίσας από Μωυσέως και από πάντων των προφητών διερμήνευεν εις αυτούς τα περί εαυτού γεγραμμένα εν πάσες τες γραφές. Και πλησίασαν εις την κόμην όπου επορεύοντο, και αυτός προσεποιείτο ότι πάγει μακρότερα. Και παρεβίασαν αυτόν λέγοντες, μήνε με θυμών, διότι πλησιάζει η εσπέρα και έκλεινεν η ημέρα. Και εισήλθε διαν μείνει με ταυτόν. Και αφού εκάθισε με ταυτόν εις την τράπεζα, λαβών τον άρτον ευλόγησε και κόψας έδιδεν εις αυτούς. Αυτόν δε ηνύχθησαν οι οφθαλμοί και γνώρισαν αυτόν και αυτός έγινε άφαντος από αυτόν. Και είπον προς αλλήλους, δεν εκαίτω εν ημίνη καρδία ημών ότε ελάλη προς ημάς καθοδόν και μας εξήγει τας γραφάς? Και σηκωθέντες τη αυτή ώρα υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ και έβρον συνηθισμένους τους ένδεκα και τους μεταυτών. Ήτινες έλεγον ότι όντως ανέστη ο Κύριος και φάνη εις τον Σίμωνα. Αλλά και αυτοί διηγούντο τα εντιοδό και πώς εγνωρίστης ταυτούς ενώ έκοπτε τον άρτον. Ενώ δε ελάλουν ταύτα, αυτός ο Ιησούς εστάθη εν μέσω αυτών και λέγει προς αυτούς, «Ειρήνη ημίν». Εκείνοι δε εκπλαγέντες και έμφοβοι γεμνόμενοι, ενόμιζον ότι έβελον πον πνεύμα, και είπε προς αυτούς, «Διατί είστε ταραγμένοι και διατί αναβαίνωσιν εις τας καρδίες σας διαλογισμοί? Ιδέτε τα σχήρας μου και τους πόδας μου, ότι αυτός εγώ είμαι, ψηλαφέσατε με και ιδέτε, διότι πνεύμα σάρκα και οστά δεν έχει, καθώς εμέ θεωρείται έχοντα». Και τούτο λοιπόν έδειξε εις αυτούς τα σχήρας και τους πόδας. Ενώ δε αυτοί πίστουν έτη από της χαράς και θαύμαζον, είπε προς αυτούς, «Έχετε τι φαγώσιμον εντάφθα?» Ιδέ έδωκαν εις αυτόν μέρος οπτού ηχθείος και αποκηρύθραν μέλητος και λαβών ενώπιον αυτών έφαγεν. Είπε δε προς αυτούς,
ούτε είναι οι λόγοι τους οποίους ελάλησα προς ημάς, ότι ήμην έτοιμε θυμών ότι πρέπει να πληρωθώσει πάντα τα γεγραμμένα εν τον νόμο του Μωυσέως και προφήτες και ψαλμείς περί εμού. Τότε διήνυξεν αυτόν τον νουν για να καταλάβω στις γραφάς και είπε προς αυτούς ότι ούτως είναι γεγραμμένον και ούτως έπρεπε να πάθει ο Χριστός και να αναστηθεί εκ νεκρών τη τρίτη ημέρα και να κηρυχθεί εν το ονόματι αυτού μετάνοια και άφεση αμαρτιών εις πάντα τα έθνη γινωμένης αρχής από Ιερουσαλήμ και εσείς είστε μάρτυρες τούτων και ειδού εγώ αποστέλω την επαγγελία μου εφημάς σεις δε καθίσατε εν την πόλη Ιερουσαλήμ έως σου ενδυθείτε δύναμην εξύψους και έφερεν αυτούς έξω έως εις Βιθανίαν και υψώσας τα σχήρας αυτού ευλόγησεν και ενώ ευλόγη αυτούς απεχωρίστη από αυτόν και ανεφέρετο εις τον ουρανό και αυτοί προσκυνήσαντες αυτόν υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης και σαν διαπαντός εν το ιερό ενούντες και ευλογούντες τον Θεόν ημών. Αμήν. Και να διαβάσουμε και λίγα δύο εδάφια από τη σελίδα 962 από το κεφάλαιο Β του βιβλίου 2 του βιβλίου Πράξεις των Αποστόλων και 43 εδάφιο. Κατέλαβε δε πάσα ψυχή φόβος και πολλά τεράστια και σημεία γίνονται δια των Αποστόλων και πάντες οι πιστεύοντες εις ανομού και είχον τα πάντα κοινά και τα κτήματα και τα υπάρχοντα αυτό είναι πόλουν και διαμήραζον αυτά εις πάντας καθήν έκαστον είχε χρίαν και καθημέραν εμένοντες ομοθυμαδών εν το ιερό και κόπτοντες των άρτων κατοίκους μετελάμβανον την τροφή εν αγαλιάσει και απλότητη καρδίας και δοξολογούντες τον Θεόν και ευρίσκοντες χάριν ενώπιον όλου του λαού. Ο δε Κύριος προσέθεται καθημέραν εις την εκκλησία του σωζωμένους. Αμήν. Χριστός Ανέστη. Ο Χριστός ανεστήθη, είναι ανεστημένος. Και όχι μόνο είναι ανεστημένος, είναι ο μόνος που ανεστήθη και έλαβε το σώμα το πνευματικό το αιώνιο, δια το οποίο εισήλθε στην παρουσία του Θεού στον ουρανό και ο Θεός τον εκάθισε στα δεξιά του και τον κατέστησε μεσίτη να προσεύχεται υπέρ πάντων ημών καθώς είναι ηλασμός υπέρ των αμαρτιών ημών και τον ονόμασε κατά το λόγο του Θεού σήμερον σήμερον Υιός μου είσαι εγώ σε γέννησα και τούτο έλαβε χώρα την ημέρα της Ανάστασης. Όμως ο Χριστός ανεστήθη, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι οι άνθρωποι γύρω του. Και ο Θεός μας αποκαλύπτει δύο ανθρώπους, τον Κλεόπα και πιθανότατα τον Λουκά, οι οποίοι απογοητευμένοι, κατατεθλιμμένοι, πηγαίνουν εκεί που δεν είναι ο Χριστός. Πού πηγαίνετε? Περιμέναμε ότι αυτός είναι ο μέλλον να λυτρώσει τον Ισραήλ, αλλά οι άρχοντες ημών και οι αρχιερείς τον έπιασαν, τον σταύρωσαν, τον θανάτωσαν, ετάφη και πάει. Εμείς περιμέναμε αυτός να ελευθερώσει τον Ισραήλ, αλλά πέθανε. Και αποφασίζουν εξαιτίας της απογοήτευσής τους στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και απογοητεύτηκαν γιατί άλλο περίμεναν και άλλο ο Θεός έκανε. Αυτοί περίμεναν να τους ελευθερώσει από τους Ρωμαίους, ο Θεός όμως είχε προσδιορίσει δια της Αναστάσεως αυτού να τους ελευθερώσει από όλα και πάντοτε.
Εμείς περιμένουμε να μας ελευθερώσει από αυτό, να μας βοηθήσει εκείνο. Δεν το κάνει έτσι πως εμείς το θέλουμε και πολλές φορές απογοητευόμαστε. Ο Κύριος όμως θέλει να μας χαρίσει τα πάντα. Πολύ καλύτερα, πολύ περισσότερα από αυτά που εμείς νοούμε και ζητούμε. Και τώρα πια απελπισμένοι πάνε εκεί που δεν έπρεπε να πάνε. Πάνε στο σπίτι τους, ενώ ο Θεός ήθελε να πάνε στο σπίτι το δικό του. Πάνε στους συγγενείς τους κατά σάρκα, ενώ ο Θεός θέλει να πάνε στους συγγενείς τους κατά πνεύμα. Μεγάλη διαφορά. Εκεί θα συναντήσουν τη μοναξιά στο σπίτι τους, την αδυναμία, την αγωνία, το φόβο του θανάτου, την απελπισία. Δεν θα έχουν ελπίδα. Εάν όμως πάνε εκεί που τους θέλει ο Θεός, τότε εκεί θα συναντήσουν το Χριστό, που είναι ο Κύριος των δυνάμεων, ο σωτήρας τους, ο λυτρωτής τους, ο φίλος τους, η ελπίδα τους, η βεβαία και ασφαλής. Πόσο σοβαρό είναι, τι δρόμο έχεις πάρει, πού πηγαίνεις, πού θέλεις να πας, και ακόμη κάτι περισσότερο, τι σε οδηγεί να πας εκεί. Σε οδηγεί η απιστία, η αμφιβολία και πραγματικά η απογοήτευση από όλα, τότε θα πας στο σπίτι σου. Εάν σε οδηγεί η πίστης, η αγάπη, η ελπίδα, τότε θα πας στο σπίτι του Θεού και εκεί θα βρεις τα πάντα. Νόμος πνευματικός απαράβατος. Για πού το βάλες, πού πηγαίνεις, τι ψάχνεις να βρεις. Γιατί αφήνεις την απελπισία, την απογοήτευση, την απιστία σου να σε οδηγεί σε θλίψη, στο θάνατο εν τέλει. Και δεν δέχεσαι τον Ιησού Χριστόν, που είναι ο Υιός του Θεού του Σόντος, που θα σε οδηγήσει στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Κλεόπας, και πιθανόν επιμένω ο Λουκάς, γιατί αυτός είναι ο μόνος που έγραψε το περιστατικό, το ήξερε, βέβαια μπορεί και να του το είπανε, είναι πια αυτοί οι δυο απογοητευμένοι. Απογοητευμένοι γιατί άλλα περίμεναν και άλλα έγιναν. Και επιστρέφουνε σκυθροποί και τεθλιμμένοι και συζητάνε για το θάνατο του Χριστού και για την ταφή του Χριστού. Αλλά συζητάνε και για κάτι άλλα παράξενα πράγματα. Κάποιες γυναίκες, λέει, πήγαν εκεί και βρήκαν το μνημείο κενό. Και άκου, άκου, λένε ότι ήταν και άγγελοι εκεί και τις είπανε ότι δεν είναι πεθαμένος, είναι αναισθημένος. Άκου, γίνονται αυτά τα πράγματα. Και πήγανε και μαθητές και βρήκανε το μνημείο κενό. Αυτόν όμως δεν τον είδανε. Παράξενα πράγματα, απίστευτα πράγματα. Αυτά που κάνει ο Θεός, αδερφοί, είναι απίστευτα στους άπιστους. Αλλά είναι η ζωή μας στους πιστεύοντες. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Πίστεψε στον Κύριον Ιησού Χριστόν και θα σωθείς εσύ και όλος σου ο οίκος. Και εμείς έχουμε εμπειρία σε αυτό. Όταν ήρθε ο Κύριος στη ζωή μου, ήταν διαλυμένο το σπίτι μου. Και ο Θεός όχι μόνο το ανασυγκρότησε, αλλά έσωσε τα πεθερικά μου, έσωσε τους γονείς μου, έσωσε τα παιδιά μου, έσωσε τη γυναίκα μου και έσωσε και εμένα τον άθλιο. Δόξα στο Θεό. Πίστεψε και εσύ, αλλά σήμερα να πιστέψουμε, γιατί η πίστη μας θα μας οδηγήσει στο Χριστό. Αν ευπίστεως, χωρίς πίστη κανείς δεν μπορεί να ευαρεστεί στο Θεό. Κανείς δεν μπορεί να πλησιάσει το Θεό. Δεν μπορεί να βρει το δρόμο που οδηγεί στο Θεό. Γιατί ο δρόμος είναι ένας.
Εγώ είμαι η οδός. Όχι εγώ, εκείνος, ο Ιησούς Χριστός. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Μόνο διε μου κάποιος μπορεί να βρει τον Πατέρα. Και μόνο διε μου θα γνωρίσετε και θα απολαύσετε τη Βασιλεία των Ουρανών από εδώ και εις τους αιώνες των αιώνων. Γιατί η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Γιατί μεταμορφώνει τον άνθρωπο, το γήινο, τον άθλιο, τον ουτιδανό, τον τυποτένιο που γερνάει, αρρωσταίνει, πεθαίνει. Τον μεταμορφώνει σε αιώνιο ναό του Θεού, καθώς ο Τριαδικός Θεός δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίου έρχεται και κατοικεί μέσα στον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος πια δεν είναι ανθρωπάκος κάτω από τον άρχοντα του κόσμου τούτου που είναι ο διάβολος και καθοδηγεί τις σκέψεις του και τα βήματά του, αλλά είναι παιδί του Κυρίου των δυνάμεων. Είναι βασιλεύς και ιερεύς του υψίστου δια της πίστεως στο όνομα του Χριστού. Ο Θεός όμως αγαπάει τους δύο που φεύγουνε. Πολύ. Όπως αγαπάει όλους μας. Και πρέπει να τους επιστρέψει. Και πρέπει να τους επιστρέψει όχι με τη μορφή του Θεού, του Υιού του Θεού, αλλά με τη μορφή του απεσταλμένου ανθρώπου από το Θεό. Όταν ο Θεός αποκαλύφθηκε με άγγελο στον εκατόνταρχο, δεν του είπε έλα να σου πω τι να κάνεις για να σωθείς. Δεν είναι αυτός ο νόμος της Καινής Διαθήκης ο πνευματικός, αλλά του είπε στείλε ανθρώπους να φωνάξουν τον Πέτρο, τον Σίμωνα Πέτρο που είναι στην Κεσάρια και φιλοξενείται. Αυτός θα έρθει να σου πει λόγια ζωής αιωνίου που αν τα πιστέψεις θα σωθείς. Και επειδή δεν υπάρχει κανένας αυτή τη στιγμή ο Χριστός να στείλει, εμφανίζεται και αποκαλύπτεται στους δύο που επιστρέφουν το δρόμο της απελπισίας, της μοναξιάς, της ερημιάς, του θανάτου, σαν Υιός ανθρώπου. Δεν τον γνώρισαν. Και προσκολάται κοντά τους. Τι ωραία. Πολύ αρέσει το Θεό να προσκολόμεθα κοντά σε αυτούς που είναι απελπισμένοι, εάν τους φανερώσουμε την ελπίδα, την αληθινή, τη βεβαία και την ασφαλή. Τι έχετε, γιατί είστε σκυθροποί, τι είναι αυτό που συμβαίνει? Καλά λέει, εσύ μόνος σου ζεις στην Αεροσόλυμα, δεν έμαθες τίποτα? Του λένε με σκυθροπότητα και απελπισία. Δεν έχεις ακούσει για τον Ιησούν τον Ναζωραίο που πραγματικά ήταν δυνατός εν λόγω και εν έργο και έκανε θαύματα πολλά και μας φανέρωνε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών και επιτιμούσε το διάβολο και φεύγαν τα δαιμόνια και θεράπευε πάσα νόσον και πάσα ασθένεια? Δεν έμαθες τίποτα γι' αυτόν ότι οι άρχοντές μας τον συνέλαβαν, τον κατεδίκασαν εις θάνατο, τον θανάτωσαν πάνω στο σταυρό καταραμένο και εμείς τον θάψαμε και χάσαμε την ελπίδα μας? Και η ελπίδα μας ότι αυτός θα μας ελευθερώσει εξανεμίστηκε. Και τους λέει την αιτία της απιστίας. Ο ανόητη και βραδύ στην καρδία να πιστεύετε εις πάντα όσα ελάλησαν οι προφήτες μέσα στο Λόγο του Θεού. Ο άνθρωπος που δεν πιστεύει είναι ανόητος. Είπε ο άφρον εν τη καρδία αυτού δεν υπάρχει Θεός. Γι' αυτό στη ζωή του θα φοβάται εκεί που δεν υπάρχει φόβος. Και όσο περνάει ο καιρός τόσο πιο πολύ θα φοβάται εκεί που δεν υπάρχει φόβος. Γιατί η δύναμη που είχε μικραίνει καθώς περνά τα χρόνια, γίνεται εντελώς αδύναμος και το κάνει ο Θεός και αυτό είναι χάρη Θεού. Μήπως την αδυναμία του επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου και σωθεί. Στην αυξανόμενη αδυναμία του. Γιατί όταν είναι νέος, όταν είμαστε νέοι δεν καταλαβαίναμε τίποτα.
Δουλειά μας καλά, τα παιδιά μας καλά, όλα ό,τι θέλαμε κάναμε, αμαρτίες κάναμε, ποιος θα μας ελέγξει? Αλλά έλα όμως που περνάνε τα χρόνια, δόξα τω Θεώ όμως που μένα πέρασαν μέσα στον οίκον του Θεού. Και ευχαριστώ που βρήκα χάρη από το Θεό. Ευχαριστώ το Θεό. Αλλά τους συναδέλφους μου τους έβλεπα, τους μίλαγα ανόητοι και βραδύ στην καρδία, να πιστέψουν στο Λόγο του Θεού, τον αψευδή και το θεόπνευστο, που είναι η δύναμη του Θεού, που σώζει, αλλά αυτούς που τον πιστεύουν. Γιατί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι η δύναμη του Θεού, προσωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Ανόητοι και βραδείς. Όσοι όμως για μια στιγμή στάθηκαν και είπαν, βρε μπάς και λέει αλήθεια αυτός. Και σε όσους ο Θεός έκανε χάρη και την αποδέχτηκαν, σώθηκαν και είναι ανάμεσα στο λαό του Θεού σήμερα. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν έχω χρόνο να σας πω μια ιστορία, σας την πω κατηδίαν. Όμως, όταν τους αποκάλυψε και μας αποκαλύπτει ο Λόγος του την αιτία της ταλαιπωρίας, της θλίψης και της απογοήτευσης, ότι είναι η ανοησία του ανθρώπου και η καρδιά η μη θέλουσα, γιατί πατάει κατά την όψη και όχι διαπίστεως, κατά τη σάρκα και όχι κατά το πνεύμα, γιατί και δεν θέλει και δεν μπορεί να δεχτεί το Λόγο του Θεού. Όταν τους αποκάλυψε το γιατί έχουν πάρει λάθος δρόμο, έγκαιρα όμως, ευχαριστούμε τον Θεό, τότε άρχισε να τους αποκαλύπτει και μάλιστα έκανε το θαύμα που συνηθίζει ο Θεός. Και δίνηξεν την καρδία της Λυδίας δια να προσέχει εις τα λαλούμενα υπό του Παύλου. Άνοιξε την καρδιά τους και η καρδιά τους κεγότανε καθώς άκουγαν τον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του ανθρώπου, να τους κηρύττει όχι για τον εαυτό του, αλλά μέσα από το Λόγο του Θεού για τον Υιόν του Θεού του ζώντος. Τι ωραίο που είναι αυτό. Ούτε ο Χριστός δεν κηρύττει τον εαυτό του. Πόσο μάλλον εμείς, νηγαίνει το Κύριε μου. Αλλά και ο Υιός του ανθρώπου κηρύττει μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού για τον Υιόν του Θεού που έγινε Χριστός Ιησούς. Και η καρδιά του, η καρδιά των δύο κεγότανε. Τι θα πει κεγότανε, άκουγε. Δεχότανε και ανοίξει την καρδιά τους ο Θεός. Παρακολουθούσαν με προσοχή και έφτασαν στο σπίτι. 12 χιλιόμετρα πάνε μαζί. 12 χιλιόμετρα, 2 ώρες τους κήρυτε. Για σκεφτείτε, αν πούμε ότι περπατούσαν με 6 χιλιόμετρα την ώρα, μπορεί να ήταν και 3 ώρες. Με 4 χιλιόμετρα την ώρα. Και μόλις φτάσανε έξω από το σπίτι, δεν ήθελα να τους πει φωνάκτε με, αλλά προσποιήθηκε και λέει: εγώ προχωράω. Για να δει την πρόθεση και οι ίδιοι να γνωρίσουν την καρδιά τους. Έλα, όχι να πάω. Και τον εβίασαν. Και είναι σημαντικό να βιάζουμε τον Χριστό, γιατί λέει η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και οι βιαστέ αρπάζουν αυτήν. Οι βιαστέ αρπάζουν. Δηλαδή δεν ζητάς, εξητάς με όλη σου την καρδιά. Και αν τον εξητήσεις με όλη σου την καρδιά θα τον βρεις. Δεν είναι Χριστούλη μου, τάξη, βόηθαμε, κάνω και το σταυρό μου και φεύγω. Εξητάς Ιησού Χριστέ, κράξατε και θα σας φανερώσω, θα σας αποκαλύψω μυστήρια που δεν μπορεί να φανταστεί ανθρώπινο μυαλό. Δόξα στο Θεό, κράξατε. Και τον εβίασαν, έλα σπίτι μας. Και πήγε. Και εκεί στο σπίτι τους έγινε το θαύμα το μεγάλο. Έγινε ο οικοδεσπότης. Ιδού ήσταμε έξω από τη θύρα και κρούω. Τώρα το κάνει αυτό ο Χριστός. Εάν κάποιος με ακούσει και μου ανοίξει,
εγώ θα εισέλθω στο σπίτι του και δεν θα φύγω, θα καθίσω, θα φάω με αυτόν και αυτός θα φάει μαζί μου και θα γίνουμε φίλοι. Το ξαναλέω, θέλεις να γίνεις φίλος του Χριστού? Ο Χριστός θέλει να είναι φίλος σου. Εσύ θέλεις να γίνεις και να είσαι? Εγώ θέλω, Κυρία μου. Θέλω. Τι από ψέματα, θέλω με όλη μου την καρδιά. Και έγινε οικοδεσπότης, βάλε το τραπέζι και πήρε το ψωμί και το κόβε για να το μοιράσει. Και καθώς το κόβε, ανοίχθησαν, δεν χρειαζόταν άλλο, σαν Υιός ανθρώπου. Τώρα θα αποκαλυφθεί σαν ανεστημένος Υιός Θεού. Ανοίχθησαν οι οφθαλμοί του και λένε, ο Κύριος είναι, ανεστημένος είναι. Πω, τη στιγμή που πιστεύεις ότι είναι ανεστημένος ο Χριστός, γίνεται σεισμός στην καρδιά σου. Όλα αλλάζουν. Εκεί αναγεννάται ο άνθρωπος. Η ελπίδα ζώσα. Σε κληρονομιά άφθαρτο, αμάραντο, αμίαντο, πεφυλαγμένη στους ουρανούς για την ημέρα εκείνη. Και ο Θεός μας φρουρεί δια της δυνάμεως του οποίου, με τη δύναμη του οποίου φρουρούμεθα, μέχρι να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει στους αιώνες των αιώνων να είμαστε μαζί Του. Και έφυγε, χάθηκε. Είναι μόνοι τους. Αλλά τώρα δεν είναι μόνοι τους που πάνε πίσω, είναι μόνοι τους που σηκώνονται, πάμε. Πού? Εκεί που είναι οι αδερφοί μας, εκεί που είναι οι άλλοι αδερφοί, εκεί που είναι οι συγγενείς μας, εκεί που είναι τα παιδιά του Θεού. Τι κάνουμε εδώ στο σπίτι μας? Έχουμε χαρά. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Έχουμε χαρά. Και άλλες 2-3 ώρες και φτάσανε στα Ιεροσόλυμα. Και εκεί στα Ιεροσόλυμα βλέπουν όλους τους 11, εκτός τον Ιούδα, μαζεμένους. Και μόλις μπαίνουν μέσα λένε, το ξέρεις Ανεστήθη. Τον είδε και ο Σίμων, απεκαλύφθηκε στον Πέτρο. Και εμείς τον είδαμε. Χαρά, αληθώς Ανέστη. Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Και ενώ τα έλεγαν αυτά γεμάτη πίστη, εμφανίζεται μπροστά τους ο Υιός του ανθρώπου, ο ανεστημένος Υιός του Θεού, και τους λέει, γιατί ταράχτηκαν. Ξέρεις, θα πει να δούνε με τα μάτια τους μπροστά τον Χριστό. Ταράχτηκαν, φοβήθηκαν. Φάντασμα είναι. Ειρήνη ημίν. Δεν είμαι φάντασμα. Εγώ είμαι. Εγώ είμαι. Κύριε, πώς θα ήθελα έτσι να μας φανερωθεί μια φορά εδώ. Και μη φοβόστε και την καρδιά μας να έχουμε, δεν παθάμε τίποτα. Γιατί είναι ο Χριστός εδώ. Πολύ θα ήθελα. Βέβαια είναι. Αλλά εμείς θέλουμε να μας αποκαλυφθεί κιόλας μια φορά να τον δούμε. Δόξα στο Θεό. Λέει, πιάστε με. Κοιτάξτε, εγώ είμαι. Να οι πληγές από τα καρφιά. Να οι πληγές στην πλευρά μου. Και για να τους βεβαιώσει ότι δεν είμαι φάντασμα, έχετε τίποτα να φάω? Και του δώσαν αυτό που του άρεσε. Ψάρι και κυρίθρα μέλιτος. Να το συνηθίζετε, είναι καλή τροφή. Ψάρι και κυρίθρα μέλιτος. Και όταν έφυγε, κάνει το δεύτερο μεγάλο θαύμα που μόνο ο Χριστός το κάνει. Και διήνυξεν αυτόν το νουν δια να εννοήσωση τας γραφάς, γιατί αν ο Χριστός δεν σου ανοίξει το μυαλό, δεν μπορείς να καταλάβεις τις γραφές. Και όλοι, και εγώ έχω την εμπειρία αυτή. Μέχρι τα 37 μου χρόνια πολλές φορές διάβαζα το Ευαγγέλιο. Αν δεν καταλάβαινα τίποτα, με πιάνω ύπνος, χασμουριόμουν. Το είχα και κάτω από το στρώμα μου για φυλαχτό. Μια μικρή Καινή Διαθήκη που μου είχαν δώσει στο στρατό και ένα Ευαγγέλιο που μου είχε δώσει η μάνα μου, αλλά δεν το άνοιγα ποτέ. Αλλά όταν όμως μπήκα στην Εκκλησία, άκουσα το Λόγο του Θεού, ήρθε ο Χριστός στη ζωή μου, άνοιγα τη γραφή και ήταν ζωντανός ο Λόγος, χοροπήδαγε, άνοιγε την καρδιά μου, έβαζα τα κλάματα, θύμωνα. Θα μου πεις, θύμωνες? Βέβαια, γιατί έβλεπα, λέω, μα καλά αυτοί οι άνθρωποι που τόσο καιρό τους ακολουθούσα και τους πίτευα και άνοιγα και άναβα λαμπάδες σαν τον πόη μου. Ό,τι κάνουν είναι αντίθετο από το Λόγο του Θεού.
Μα όλα! Ανά! Της έλεγα. Μα ό,τι γράφει εδώ, αυτοί κάνουν το αντίθετο. Πώς γίνεται αυτό? Και μετά έμπαινα ξανά μέσα στο Λόγο του Θεού. Ερχόταν η παρουσία του Θεού. Η χαρά μου ήταν πλήρης. Κατάλαβα αργότερα πολύ ότι τότε διήνυξεν ο Κύριος το νου μου για να καταλαβαίνω τις γραφές. Γιατί όλα τα βιβλία, πολλά τα καταλαβαίνουμε, πολλά δεν τα καταλαβαίνουμε, αν επιστημονικά λιγότερο, περισσότερο, αλλά τη γραφή κανείς δεν μπορεί να την καταλάβει. Το Λόγο του Θεού, το Ευαγγέλιο του Χριστού, κανείς δεν μπορεί να τον καταλάβει αν ο Χριστός δεν του ανοίξει το μυαλό. Και κανείς δεν μπορεί να το ακούσει αν ο Κύριος δεν του ανοίξει την καρδιά. Αν σήμερα ακούς προσεκτικά και πραγματικά με ευλάβεια το Λόγο του Θεού, να ξέρεις ότι είναι θαύμα. Θαύμα έχει κάνει ο Θεός στη ζωή σου και άνοιξε την καρδιά σου. Και αν σήμερα καταλαβαίνουμε, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι δεύτερο πιο μεγάλο θαύμα. Αυτός μας άνοιξε το μυαλό να το καταλαβαίνουμε. Και άρχισε να τους διερμηνεύει το Λόγο του Θεού. Καταλάβαν το Ευαγγέλιο του Χριστού και για 40 μέρες τους επισκεπτότανε. Και οι μαθητές είπαν, Κύριε, τάχα τώρα αποφάσισες να ελευθερώσεις τον Ισραήλ, το διολί τους αυτή. Και έρχεται το τρίτο θαύμα. Θέλετε λάβει δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας και τότε θα είστε μάρτυρές μου στην Ιερουσαλήμ και σε όλη την Οικουμένη. Τρία θαύματα. Ανοίγει την καρδιά να ακούς, ανοίγει το μυαλό να καταλαβαίνεις και σου δίνει δύναμη για να εκτελείς. Αυτό είναι το έργο του Θεού στη ζωή του ανθρώπου. Τέλειο! Αλλά πότε πραγματικά ενεργείται το θαυμαστό έργο του Θεού? Πίσω! Μέσα στους αδελφούς, μέσα στην Εκκλησία, μέσα, όπως διαβάσαμε, στις σκηνές του Κυρίου, στις αυλές του Κυρίου και στην παρουσία του Θεού, στα θυσιαστήρια του Κυρίου. Εσείς λοιπόν μείνατε στην Ιερουσαλήμ έως σου λάβε δύναμη εξίψους όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας. Και έμειναν και την ημέρα της Πεντηκοστής κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο σε όλους τους παρευρισκομένους και παρικούντας στα Ιεροσόλυμα. Δια Πνεύματος Αγίου για πρώτη φορά πίστεψαν με θαύμα Θεού, ο οποίος άνοιξε την καρδιά τους και το μυαλό τους να ακούνε και να καταλαβαίνουν το Λόγο του Θεού. Μόνο ο Λόγος του Θεού σώζει. Άνοιξε την καρδιά τους και το μυαλό τους να καταλαβαίνουν. Πίστεψαν 3.000 άνθρωποι, βαφτίστηκαν στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών. Και σε λίγο τους βάφτισε και αυτούς ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο και δημιουργήθηκε η πρώτη Αποστολική Εκκλησία, που είναι μία υπεριστερά μου, ομολογεί ο Χριστός, η αμόμητός μου, η κόρη της μητρός αυτής της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Μία είναι η Εκκλησία του Χριστού. Και η Εκκλησία του Χριστού έχει ταυτότητα, νοοτροπία και λόγο. Η ταυτότητα είναι μετανοήσατε πρώτον, δεύτερον βαφτιστείτε στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών, τρίτον θέλετε λάβει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και τέταρτον σώθητε από τις γενεάς αυτής της πονηράς και διεστραμμένης. Και η Εκκλησία του Χριστού είναι μία, έχει μία λειτουργία. Ήσαν προσκαρτερούντες, πήγαιναν όλοι μαζί, πήγαιναν ομού. Ήσαν προσκαρτερούντες πρώτον στη διδαχή των Αποστόλων, στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Δεύτερον, στην κλάση του άρτου, στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Τρίτον, στην κοινωνία μεταλλήλων, στις αγάπες, τρώγαν όλοι μαζί. Και τέταρτον, στις προσευχές. Αυτή είναι η Εκκλησία του Θεού. Και σε αυτή την Εκκλησία
έπεσε φόβος Θεού σε κάθε άνθρωπο και πολλά τεράστια και σημεία γίνονται δια των αχυρών των Αποστόλων. Και κάθε μέρα κατοικούσαν στον οίκον του Κυρίου. Ήσαν προσκαρτερούντες ομοθυμαδών στο Λόγο του Θεού και κόπτοντες κάθε Κυριακή τον άρτον, την κλάση του άρτου, το σώμα και το αίμα του Χριστού και μετελάμβανον εν αγαλιάση και απλότητη καρδία στην τροφή, κοινωνία μεταλλήλων, όπως τώρα πάμε να φάμε όλοι μαζί. Και τέλος δοξολογούντες τον Θεόν στις προσευχές και έβρισκαν χάρη ενώπιον του Θεού και ενώπιον όλου του λαού. Και ο Κύριος προσέθεται κάθε μέρα του σωζωμένους στη ζωντανή εκκλησία του που είναι το σώμα του Χριστού και κεφαλή είναι ο ίδιος ο Χριστός. Εάν δεν προσθέτει ο Κύριος κάθε μέρα του σωζωμένους, θέλει μετάνοια και επιστροφή η εκκλησία, διόρθωση. Αλλά πρέπει να αρχόμαστε προσκαρτερούντες στη διδαχή των Αποστόλων, στην κλάση του άρτου, στην κοινωνία μεταλλήλων και στις προσευχές. Γιατί έτσι αποδεικνύεται ζώντας μέσα στην παρουσία του Θεού ότι η ελπίδα μας είναι ο Κύριος, γιατί Αυτόν προσκαρτερούμε, Αυτόν περιμένουμε, σε Αυτόν πηγαίνουμε, Αυτόν ψάχνουμε, Αυτόν δοξάζουμε, Αυτόν λατρεύουμε, Αυτόν υπακούμε. Αμήν.